Κύριε Υπουργέ, πώς πήγε η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, πώς άκουσε ο κύριος Τζάστερ τις ελληνικές θέσεις? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι γενικευμένη η αντίληψη στην αμερικανική διοίκηση ότι η ελληνική οικονομία έχει όλες τις δυνατότητες να ανακάμψει. Παρακολουθούν και αυτοί στενά τις οικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε σχέση με τις εξαγωγές, με τις επενδύσεις, με την ιδιωτική κατανάλωση. Και βεβαίως παραμένουν σταθεροί στη θέση ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε η Ελλάδα να ξαναμπεί με τρόπο συμπαγή στην διαδρομή της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει μόνο από τη συνάντηση εδώ στο Λευκό Οίκο και από τις άλλες επαφές που είχατε, διότι είχατε διάφορες επαφές σε διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων με τον Ουάσιγκτον. Πώς βλέπουν την Ελλάδα οι νέοι Αμερικανοί? Κοιτάξτε, και στο Υπουργείο Εμπορίου αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, είναι σαφές ότι είναι παγιωμένη αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη χώρα για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Με τις συμμαχίες της στον χώρο της ενέργειας αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται με βάση το διεθνές εμπόριο και το ρόλο που μπορεί να παίξει, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την περιοχή και για την Ευρώπη να υπάρχει σταθερότητα, ασφάλεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στη σφαίρα της οικονομικής ανάπτυξης. Οι προοπτικές για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης ποιες είναι, γιατί βλέπουμε μια ημερομηνία μετά την άλλη να χάνονται? Κοιτάξτε, να δείτε, η ελληνική θέση είναι ότι η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει χθες. Και να έχει κλείσει χθες όχι μόνο διότι το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων προχωράει, αλλά και διότι τα οικονομικά αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που και εμείς οι ίδιοι περιμέναμε. Συνεπώς δεν πρέπει να αφήσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες να καθυστερήσουν μια διαδικασία η οποία δυστυχώς θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Ας μην υπονομεύει κανείς τις δυνατότητες που έχουν διαφανεί για την πραγματική οικονομία στην Ελλάδα. Ποια είναι η επόμενη ημερομηνία που θα πρέπει να έχουμε? Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας, της συμφωνίας επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Και πρέπει μέσα στον Απρίλιο να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα κομμάτια της συμφωνίας που θα επιτρέψουν και το οριστικό κλείσιμο της αξιολόγησης. Τι θα ήθελε η ελληνική πλευρά να πετύχει ιδανικά στην Ειρηνική Σύνοδο στο τέλος του μήνα του Ουάσιγκτον? Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και καιρό επιθυμεί να πετύχει μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μπει για τα καλά στον δρόμο της ανάκαμψης. Και μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιέχει βεβαίως και τα συζητούμενα εδώ και καιρό μέτρα για το χρέος. Με το διεθνές μεταφράσεις, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Έχετε κάποια αίσθηση για το αν έχουμε αποφασίσει? Νομίζω ότι θα πρέπει να την απευθύνουμε από κοινού αυτή την ερώτηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι, όπως έχουμε πει σε κάθε στιγμή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέρος του προγράμματος όχι επειδή το ζήτησε η Ελλάδα, επειδή το ζήτησαν άλλες χώρες. Και το ίδιο είχε γύρει στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ζήτημα σε σχέση με την παρουσία του στο ελληνικό πρόγραμμα. Συνεπώς νομίζω ότι η ερώτηση απευθύνεται αλλού. Η Ελλάδα έχει κάνει τα συμφωνηθέντα, δίνει τη μάχη της μέσα σε στενό δημοσιονομικό πλαίσιο και παίρνει και τις πρωτοβουλίες στήριξης των αδύναμων στρωμάτων. Νομίζω ότι εάν όλοι τηρήσουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί, θα προχωρήσουμε πάρα πολύ σύντομα.